Τώρα είπαμε, παιδιά, εκτός από την επιτυχία του Ολυμπιακού, έχουμε και την επιτυχία της Μαρίνα Σάτι, η οποία πέρασε στον τελικό της Eurovision και εμείς θα συνδεθούμε με την Eurovision. Με το σημείο που γίνεται η Eurovision και μας κάνει τη μεγάλη χαρά να είναι μαζί μας η κυρία Στέλλα Γιαλετζή. Είναι δημοσιογράφος του EurovisionFan.com, .com όπως το λέμε εδώ. Κυρία Γιαλετζή, καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα σας. Δεν μας ακούει. Το πιάσαμε την νοηματική. Να διορθώσουμε. Μπορείτε να παίξετε λίγο Μαρίνα Σάτι και να διορθώσουμε την επιστροφή της κυρίας. Μπράβο. Παίξτε το βίντεο. Αφήνω όλα να βγουνε, πάμε, put your hands up. Ότι δεν ήτανε ψέμα, ρίξε άλλη μια τελευταία φορά και σε να μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Τα, 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 τα. Σε να μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Ορίστε, τα. Την έχουμε την κυρία Γιαλετζή μαζί μας. Είναι στο Μάλμε, εκεί που γίνεται η Eurovision. Είπαμε δημοσιογράφος του EurovisionFan.com. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα από την Αθήνα. Γεια σας. Μάλμε. Λοιπόν, για πείτε μας πώς εξελίχθηκε χθες η βραδιά και επειδή δεν τα ξέρουμε εμείς πάρα πολύ καλά τα θέματα, ξέρουμε και τη βαθμολογία που πήρε η Μαρίνα Σάτι. Όχι, αυτά θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη του μεγάλου τελικού. Για να μην έχει δημορφωθεί κάποιο κλίμα, δεν μας αποκαλύψουν τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, είναι από τα φαβορί. Είμαστε από τα φαβορί. Είμαστε αυτή τη στιγμή στην ένατη θέση των σημαντικών εταιριών. Λίγο πέσαμε χθες μετά την εμφάνιση, αλλά ξανανέβη και μπήκε στη δεκάδα στην ένατη θέση. Φαβορί για την νίκη δεν είμαστε, θεωρώ, αλλά για μια θέση στη δεκάδα φυσικά. Ποιο είναι το φαβορί για την νίκη? Το μεγάλο φαβορί είναι η Κροατία, ναι. Αλλά από χτες το βράδυ, μετά την εμφάνιση του Ισραήλ, εκτοξεύτηκε στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων. Το Ισραήλ. Ναι. Το Ισραήλ δεν ήταν που είχε προκαλέσει και τις αντιδράσεις και τις διαδηλώσεις και λόγω Γάζα. Ναι, γίνανε και χθες διαδηλώσεις και έξω από το στάδιο. Απλά μην ξεχνάμε ότι η εβραϊκή κοινότητα είναι μια μεγάλη κοινότητα και προφανώς έχουν συσπηρωθεί. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι, γιατί δεν υπάρχει αρνητική ψήφο στην Eurovision. Οπότε όλοι όσοι είναι και στον αντίποδα συσπηρώνουν και ψηφίζουν το Ισραήλ. Και είναι κάτι που μας ανησυχεί, το ότι εκτοξεύτηκε στη δεύτερη θέση ξαφνικά. Η φετινή διοργάνωση πώς την κρίνετε εσείς, πώς τη βλέπετε? Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής τα πράγματα ήταν πολύ ήρεμα και νιώθω μεγάλη ασφάλεια. Αλλά από χθες που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, το κλίμα έχει γίνει λίγο έντονο. Ναι. Παρ' όλα αυτά νιώθουμε ασφαλείς, τα μέτρα είναι δρακόντια. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι το χειρίζονται σωστά μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Το κλίμα, δηλαδή, οι Eurovision fans, έτσι λέγονται, έχουν κατακλείσει το... Eurovision fans. Ναι. Οι Eurofans είναι για το ποδόσφαιρο. Κατάλαβες, Eurovision fans. Γιατί υπάρχουν και αρκετές ισορροπίες για το πώς ψηφίζουν όλοι αυτοί, έτσι. Ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι τα πολιτικά δρόμενα παγκοσμίως παίζουν μεγάλο ρόλο. Το 22 κέρδισε η Ουκρανία, που ήταν σε πόλεμη κατάσταση. Το 2019 η Βόρεια Μακεδονία πήρε την πρώτη θέση των επιτροπών. Λίγους μήνες αφότου δόθηκε το όνομα, το επίσημο. Ναι, και έγινε μέλος του ΝΑΤΟ. Το 2016 επίσης κέρδισε η Ουκρανία με ένα πολιτικό, θα λέγαμε, τραγούδι. Και μας είχε κάνει εντύπωση που το επέτρεψε η EBU. Γενικότερα παίζει ρόλο πάντα και γι' αυτό λίγο μας φοβίζει το γεγονός το ότι έχει εκτοξευτεί το Ισραήλ στα στοιχήματα. Πώς είναι το κλίμα εκεί στο Μάλμε τώρα, για πείτε μας για τα πάρτι, για τις αποστολές, δηλαδή το γύρω-γύρω λίγο της Eurovision. Το πάρτι είναι πάντα μεγάλο εδώ πέρα και ειδικά φέτος οι Έλληνες είμαστε πολλοί, γιατί είναι και πολλοί Έλληνες που είναι στη Σουηδία, αλλά και επειδή η Μαρίνα Σάτι είναι πολύ αγαπητή και είναι σε υψηλή θέση στα στοιχήματα, έχουμε πει πάρα πολλοί Έλληνες εδώ στο Μάλμε. Τι λέτε, ωραία. Η ελληνική παρουσία είναι πολύ έντονη. Μέσα στο στάδιο χθες το βράδυ πήρε πολύ μεγάλη χειροφορά την Μαρίνα Σάτι και υπήρχαν πάρα πολλές ελληνικές τιμές. Σε ποια θέση θα αγωνιστεί στον τελικό? Στην 12η θέση. Είναι μια καλή θέση γιατί τράβηξε το πρώτο περίπου, μισό. Ναι, πλέον η κλήρωση δεν είναι τυχαία. Διαλέγουν πρώτο μισό, δεύτερο μισό και producer's choice. Που σημαίνει ότι σε βάζει ο διοργανωτής σε όποια θέση θέλει εκείνος. Η Μαρίνα Σάτι επέλεξε το πρώτο μισό, που φαινομενικά δεν είναι καλό. Παρ' όλα αυτά, μάλλον επειδή του αρέσει το τραγούδι μας
και ίσως πήγε και καλά στον ημιτελικό μας. Τοποθέτησε στην 12η θέση που είναι πάρα πολύ καλή για πρώτο μισό. Πόσοι είναι συνολικά οι διαγωνιζόμενοι στον τελικό? Είναι 26. 26. Τα ξέρετε όλα, στα δάχτυλα τα παίζετε της Eurovision, κυρία Γκαλέτζη. Μπράβο, δηλαδή συγχαρητήρια. Και μας λύσατε και πάρα πολλές απορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχόμαστε πραγματικά στη Μαρίνα και σε εσάς. Τώρα, εσείς κάνετε συνεχόμενη μετάδοση στο EurovisionFan.com. Update συνεχόμενο, live όλη μέρα. Ναι, έχουμε στο TikTok, στο YouTube, στο κανάλι μας. Έχουμε όλη μέρα live και πολύ υλικό. Eurovision Fan στο YouTube, Eurovision FM στο Instagram και στο TikTok. Μπαίνετε και βλέπετε συνεχώς νέο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είστε πολύ γλυκιά. Ευχαριστούμε και καλή επιτυχία. Μας φώτισε με το χαμόγελό της η κυρία Γκαλέτζη. Πώς φαίνεται το 10η θέση? Τι ξέρω ρε. Ως διαγωνισμό. Καλή, στη μέση είναι. Θα δουν τα πρώτα. Ή τα φαβορί θα έχουν βγει πριν ή μετά. Πριν. Τι δεν σου κάνει. Τι έξερα.